πας από εκεί, το πας ένα Στεφάν το φοράς. Πώς γίνεται να καταλήγουν τα λουλούδια πάντα πάνω στο κεφάλι σου? Να σου πω κάτι. Κάποτε αποφάσισα να σταματήσω να φοράω ψεύτικα λουλουδάκια στα μαλλιά που πολύ μ' αρέσανε. Γιατί, για το Feng Shui? Όχι, γιατί λέει το Feng Shui τέτοια. Ευτυχώς δεν το έχω μελετήσει, θα είχα βγάλει τα πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Τα ψεύτικα. Τα αληθινά. Όχι, εγώ δεν το έβγαλα γι' αυτό. Το έβγαλα γιατί επειδή τα φορούσα πάρα πολλά χρόνια, ήταν αγαπημένο μου. Κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί πια το βαριέμαι να το βλέπω επάνω μου. Εγώ. Επειδή το κόψα εντελώς, κάποια στιγμή μου λείπει. Δηλαδή μέσα στον χρόνο μια-δυο φορές δεν με βλέπετε καμιά φορά που μου τη βαράει και παίρνω ένα λουλούδι και το βάζω. Ναι. Εγώ έτσι σε γνωρίζω. Μα και εγώ πώς με γνωρίζω, αλλιώς νομίζεις? Η λουλουδού, δεν φαίνεται. Έτσι με γνωρίζω. Εγώ τώρα αισθάνομαι πολύ νορμάλ. Δηλαδή είμαι τέλεια. Είσαι τέλεια, Ελένη, και θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Τρελάθηκε, σου λέει Παναγία μου και ξέρω. Έχω γράψει ένα ποίημα για σένα, για τα γενέθλιά σου. Αχ, αλήθεια. Είναι από την τελευταία μου ποιητική συλλογή, τα μεσημεριανά λέγεται. Θέλω ο Νίκος, άμα έχει ένα έτοιμο τραγουδάκι που του έχω ζητήσει, ένα μελαγχολικό.